Εσύ το πλάνο σου. Όχι, δίπλα σε μένα, ρε Λεάνα, πιο πέρα. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ είμαι πρωταγωνίστρια. Θα πρέπει να πας λίγο παραπέρα για να φάμε κι εγώ. Παραπέρα, ναι, στο κρεβάτι. Κάτσε λίγο πιο μπροστά, εσύ, να φαίνεσαι πιο καλά. Ησυχία. Ε. Όχι, βία στα γήπεδα. Θα γραφούμε μεγάλη κεφαλαία, δείξε μου λίγο. Κεφαλαία, ρε μωρέ. Ε, πρέπει να χαθώ, είσαι ένα στέλνης, ρε φίλε. Κάτω τα κινητά. Να ξέρεις 30 ευρώ το βιντεάκι πάνω. Ναι, εντάξει. Πού, ρε μάντα. Πάμε τις θέσεις μας. Πιο μπροστά. Θέσεις. Έλα, θέλω να είναι. Πιο μπροστά. Μα δεν μπορώ να φαινόμαστε αλλιώς. Δεν Hello, αγάπες τις καρδούλες της Λουλούγιας. Και τώρα μην γύσεις. Καλώς ήρθες. Α, το πήραμε. Θα το πάω έτσι, μετά θα μπεις. Ναι. Πάμε. Cut. Hello, αγάπες τις καρδούλες της Λουλούδια της. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτής εδώ της υπερπαραγωγάρας. Και σήμερα έχουμε εδώ τον βασικό πρωταγωνιστή που θα... Γιατί είσαι ταπεινός, δείξε. Ο αδερφός μου και μία παράπλευρη απώλεια που δεν μπορούσε να λείπει από το πλάνο. Το βαφτιστηράκι του. Πίστο, πίστο ρε. Το βαφτιστηράκι του νονού λοιπόν, ο Αλέξανδρος. Τους ξέρετε, τους έχετε ξαναδεί σήμερα. Αυτό με το ρούχο της μύτης κάπου πρέπει να το δείτε. Δεν γίνεται, είναι αλλεργία. Εντάξει, δεν πειράζει, έχει αλλεργία, δεν πειράζει. Έχει αλλεργία, οπότε θα πούμε συγγνώμη πυκνά από τον ήχο. Τέλος πάντων, θα κάνουμε το βίντεο το γνωστό, είναι γνωστό βίντεο αυτό του YouTube. Ε, πόσο καλά με ξέρει ο αδερφός μου, δεν μπαίνει τώρα σε πολλούς προλόγους, γιατί έχω 30 ερωτήσεις. 30. Ένα εδώ την ερώτηση. Μιλά σοβαρά, Λεάνα. 30 χαρτάκια μου. Ε, γράφει και στο πλάι, δεν θα πιάνουμε ένα χαρτί για κάθε ερώτηση. Τι είμαστε, τι θα τα. Νομίζω ότι είμαστε υπερπαραγωγάρα, αλήθεια. Πρώτη ερώτηση. Πανεύκολη, πανευκολούρα. Πόσα μόρι έβγαλε πανελίνη. Έλα, πριν δύο βίντεο ήταν. Αλέξανδρε, ποιο πιστεύει ότι θα κερδίσει. Εντάξει, θα το πιάσω. 17-707 είναι η σωστή απάντηση. Έχει ζάβει 17-700. Καλά, κάνε μα τη χάρη τώρα. Κάνε μα τη χάρη. Το ακούω, το ακούω. Ε, κερδίζω, νονό. Άμα έχει υπάρχει διαφορά ότι η Ελλάδα ξέρει τι απαντήσει, εγώ πρέπει να τι βρω. Ναι, οπότε μόνο νονό. Άρα εγώ μπορώ να κερδίσω. Ένα πόντο στο νονό. Τι ήθελα να γίνω όταν ήμουν μικρή. Σούργελο και τα κατάφερες. Νηπιαγωγό, δεν είναι σωστή απάντηση. Δεν το θυμόμαι, επιστράφησα το χιούμορ. Εσύ κέρδισε. Ναι, εγώ κέρδισα. Ένα πόντο, παραμένει σαν ένα πόντο ο νονό. Τρίτη ερώτηση, ποιο είναι ο αγαπημένο μου ποδοσφαιριστή. Τι είναι εκτό από μένα. Ναι, μετά από σένα. Λίγο πιο διεθνού ναι, εντάξει, το θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι. Ο Ισπανό ο Τεχέα είναι και α έχει γράψει άλλο. Ναι, έχω γράψει Κριστιανό Ρονάλντο, αλλά έχει δίκιο. Έχει δίκιο, την έχω ξεχάσει. Όχι, διπλό πόντο. Αυτή μου την αγάπη, την είχα ξεχάσει. Και μπράβο, σχετικά με το. Ο Ναϊγκολάν ήρθε μετά. Το βάζει στο γραφείο αυτό να το δούμε. Ναι, σου δίνω παραμάκια γιατί κέρδισε. Έτσι, έτσι κάνει. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Οκ, απογειώθηκε το βίντεο. Λοιπόν, νούμερο 4. Ένα πράγμα που δεν αντέχω, μην κοιτάς ερωτήσεις, που δεν αντέχω με τίποτα. Πάλι εκτός από μένα. Ναι, μπράβο, μετά από σένα. Είναι πολλά. Αν πετύχεις ένα από αυτά, θα το δεχτώ. Α, ναι. Λοιπόν. Το δίνω. Είναι ένα από τα πολλά που δεν αντέχω. Την ανοργανωσιά. Ανοργανωσιά. Όλα στην εντέλεια γέννημα. Μπράβο. Όπως τώρα δηλαδή που του έδωσε ένα χαρτί να γράψει μερικές ερωτήσεις και είχα 5 σε ένα κομματάκι τέτοιο. Δείχνει για να φαίνεται. Οκ, το δέχομαι. Σα πω του πόσου. Αφού δεν έχουμε πολλά χαρτιά. Τι εγώ κρατήσω την καταπίεση, αλλά και δέχομαι την απάντηση. Όχι. Αυτή η ερώτηση πάλι δεν τη γράφω εγώ. Θέλω να πει ένα θετικό και ένα αρνητικό μου, αν έχει πέσει μέσα σε αυτό που θεωρώ ένα εγώ. Ένα θετικό και ένα αρνητικό. Θα πω την αλήθεια, αν έχει πει κάποιο από αυτά που έχω στο μυαλό μου εγώ. Θετικό. Τίποτα. Εντάξει, τι κάνει. Λίγο πιο μεγάλα γράμματα. Πραγματικά. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Τόσο μικρό, πώς θα φαίνεται στην κάμερα, πες συγγνώμη παιδιά. Συγγνώμη παιδιά, το θετικό είναι ότι είναι οργανωτική. Okay. Και το αρνητικό είναι το άγχος που κουβαλάει. Οκ, δεχόμαστε την απάντηση. Στα αρνητικά μπορούσα να γράψω κι άλλα. Πω, λοιπόν, πες το μας είναι να γράψει. Λοιπόν, πάμε επόμενη ερώτηση, Αλέξανδρε, είσαι έτοιμος. Βράδυ ή μέρα. Εσένα. Εμείς ποιον, την γείτονα. Δεν την ξέρεις τη μέρα. Εντάξει, έχει απαντήσεις σχεδόν, αλλά ας το δείξουμε κιόλας. Βράδυ, ξεκάθαρα. Definitely. Definitely. Πριν ένα σοκολατάκι, κάτι. Πρωί. Τώρα. Ηλιός.
Νύχτα, νύχτα, Αλέξανδρε, νύχτα. Ισοπαλία. Okay. Ναι. Να τρώω ό,τι θέλω και να μην παχαίνω ή να κερδίσω 100 χιλιάρικα. Γράψε ένα ή δύο. Ναι, λίγο πιο μεγάλα, είπαμε. Ένα κι εγώ. Τι να τα κάνει τα 100 χιλιάρικα. Ερώτηση νούμερο 8. Τι φωτό πίνω. Το ξέρω. Πήγαινε το σκυλό μου, βγαίνω λίγο από το πλάνο. Μπαίνω λίγο μπροστά στο πλάνο. Το ξέρει. Από χθε το βέβαια. Από χθε ποτέ ήταν. Αβάνα κόλλα. Δεν το γράφω, έχει δίκιο. Αβάνα κόλλα. Προσυπογράφω. Λοιπόν. Αβάνα κόλλα. Θα τις μάθεις ερωτήσεις, σε άλλο βίντεο θα ρωτήσω τις ίδιες εσένα. Να δω αν τις θυμάσαι. Κάμπινγκ ή ξενοδοχείο. Είπαμε δεν είναι ξενοδοχική. Ξενοδοχείο δεν είναι ξενοδοχείο. Μπράβο ρε τρελέ, ξενοδοχείο. Πολύ ωραία, ξενοδοχείο ναι. Είσαι πανί. Ξενοδοχείο. Πόντος ο νούμερος. Θα σου πω κάποια νησιά. Ναι. Θα μου πεις σε ποια από αυτά που θα ακούσεις δεν έχω πάει. Okay. Σύρος. Α, Πάρος. Θα ακούσω και θα τα γράψω. Οκ, οκ. Σύρος, Πάρος, Νάξος, Αμοργός, Σέριφος και Άθος. Έχει γράψει Πάρος, έχει κάνει λάθος. Δεν έχω πάει Σέριφο. Ναι, το ήξερα αυτό. Αλλά δεν το γράψω. Τι πια ανώτερη δύναμη. Δεν ξέρω, γιατί θεώρησα την Πάρο ότι θα τη θυμόμουν να με έχεις πάει. Ναι, έχω πάει όμως την Πάρο. Και στην Άξο δεν έχω πάει και στη Σέριφο. Τον αέρας μου αλλάξεις. Λοιπόν, τι φοβάμαι, νούμερο 11. Ναι. Τι φοβάμαι. Τι έγινε, γράφει. Ναι. Τι φοβάμαι περισσότερο από όλα. Από όλα. Τα ζουζούμια. Ξέρετε τι ζουζούμια όπως το είπες. Λέγε μία, λέγε μία. Και άλλη μία, ρε. Τα ζουζούμια. Ναι, όχι. Τα φοβάμαι, αλλά περισσότερο από όλα φοβάμαι να μην με τρομάξεις. Καλώς και φοβάσαι. Ναι, δεν τον αφορά βέβαια αυτός μου φόβος, γιατί με τρομάζει συνέχεια. Τα ζουζούμια. Ειδικά στο σκοτάδι. Ειδικά στο σκοτάδι. Γιατί φοβάσαι το ζουζούμια σου. Και τον ονό στο σκοτάδι που σε τρομάζει. Γιατί είναι ένα ζουζούνι. Λοιπόν, άκου τώρα που τραβάμε βίντεο, δεν μπορούμε να μιλάμε όλοι μαζί όταν σπάμε φωνή του άλλου. Θα περιμένει να τελειώσω αυτό που λέω και μετά θα μιλάς. Εντάξει. Αλλιώς θα σου κόψει το μοντάζ. Εντάξει. Δεν υπάρχει και δημοκρατία έτσι κι αλλιώ. Άλλο λόγο για να αγαπιόμαστε. Αναγκιάζω. Αλλά αυτή είστε. Πόσα χρόνια φορούσα σιδεράκια. Ναι. Οριακά και εγώ δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω. Εντάξει, σαν αυτέ τι ερωτήσει τώρα είναι δύσκολε. Δεν ξέρω ποιο νοσηρό μου τη σχέθηκε. Εγώ θα πω 6. Ναι, η σωστή απάντηση είναι 5 και κάτι. Όπω θυμάμαι. Για να ξέρει από κάμερα. Ναι. Δεν το βάζει μπροστά σου όπω εγώ, το βάζει να φέρνει σε λίγο έτσι. Ναι. Χρόνια εμπειρία, χρόνια. Λοιπόν, ερώτηση νούμερο 13. Ποιο φαγητό μαγειρεύω εγώ καλύτερα. Σουβλάκια. Τα σουβλάκια, Αλέξανδρε, τα παραγγέλνω πολύ καλά. Άλλο είναι αυτό. Κλείστο στη μούρη. Ετοιμός. Ναι. Καρμπονάρα. Κάτι εύκολο και απλό. Κοτόπουλο, αλλά κρέμ. Μισή απάντηση σωστή. Εντάξει, έτσι και έτσι. Με μακαρονάκια. Ποιο είναι. Γυάλινο πρόγραμμα. Για κολατσιό. Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιδί. Ποιος είναι ο πιο σπαστικός. Ποιος ζητάει πιο πολλά λεφτά. Ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό της μαμάς. Εντάξει, αυτό με τις παραλλαγές του ή το κύριο. Το κύριο, αν το ξέρεις. Αλέξανδρε, ποιο πιστεύεις ότι είναι. Το σουφλέ. Εγώ είπα το σουφλέ. Οκ. Ο νονός κέρδισε όμως. Εγώ γιατί... λέω μακαρόνια με κοιμά. Ήμουν ωριακά με το παστίτσιο. Μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά. Ξεκάθαρα μακαρόνια με κοιμά. Αλλά ναι, τέλειο. Ναι, εγώ ξέρει τι είπα. Σουφλέ. Εσύ έχασες. Νομίζω πρέπει να αποχωρήσεις. Είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Τι άλλο χρώμα θέλω να κάνω τα μαλλιά μου. Πράσινο. Εντάξει. Ροζ. Α, ναι. Ροζ. Το έχω πει. Και εγώ το είπα κίτρινο. Και εγώ τώρα το θυμάμαι, δηλαδή. Ξανθάρισε. Ξανθά είναι ζωστό. Ξανθά όχι περίπου. Θα τα κάνω μπορεί κάποια στιγμή. Δεν κοίταξε στην εταιρεία. Αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει. Ερώτηση νούμερο 16. Θα έκανα. Δεν τα πας καλά τώρα τελευταία. Έπεσε. Τόσο έχουμε πτώσει. Θα έκανα bungee jumping ή θα εξυπηρετούσα μια ζωή λίθιος. Από αυτό το μπάτζι τζάμπι. Ένα ή δύο. Ένα. Ναι, του ηλίθιου έτσι μπορεί. Ναι, του ηλίθιου έτσι μπορεί. Ούτε το μπάτζι τζάμπι, αλλά από του ηλίθιου. Το προτιμούσα. Το προτιμώ. Το μπάτζι τζάμπι θα ήταν μια στιγμή, ενώ το άλλο μια ζωή, γι' αυτό κι εγώ. Ωραίο. Τι είπε ο άνθρωπο. Μπράβο του. Α, παραδέχομαι. Ναι, είδε σκέψη. Α, σκέψη. Όχι, γιατί πει δεν τα πήγαινε καλά. Έλα, δεν τα θέλω να αντιδράσω. Ερώτηση νούμερο 17. Ναι. Δύσκολη. Να μην με θέλει αυτός που θέλω ή να παντρευτώ κάποιον που... Αχ, δεν τρελαίνομαι κιόλας. Το ένα. Το ένα τώρα. Μοντάζ. Θα κοπεί. Παρακαλώ. Τι έγινε, δύο. Τι θα γίνω κάποια στιγμή.
Εύκολο. Πλούσια. 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 Αυτό το ρίζε. Εντάξει, πάει καλά τώρα, πήρε τα πάνω σου. Μη μετρό, μη μετρό. Το μάτι, το φοβάμαι το μάτι. Νούμερο 19, έλα, τελειώνουμε. Νούμερο 19. Κατηγορέ. Πόσο πολύ με τσαντίζει από το 1 μέχρι το 10. Πόσο πολύ μπορεί να με τσαντίσει. Και μόλι εκεί απάντησε ξανά. Πόσο? 11. 100. Άρα χάσαμε και δύο. Όντως 100. Όντως 100. Μπορεί να με τσαντήσει, είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να με βγάλει εκτός αυτού έτσι. Όχι ο μόνος, απλά έτσι ήθελα να πείτε. Ναι, καλά. Τι κάνω, την πρώτη κίνηση που κάνω, μόλις ξυπνήσω το πρωί. Την πρώτη. Η πρώτη κίνηση στο πρωί μπορεί να αργήσει αρκετές ώρες. Ναι, όχι. <Okay. laughs> Αλέξανδρε, νομίζεις ότι είμαι ένας άνθρωπος πολύ καλός. Καλά, πάντως εγώ ξέρω. Τρως πρωινό. Ναι, αργότερα, πιο μετά. Την πρώτη λέω τώρα. Κάνει το κινητό. Ανοίγω το κινητό. Μπίνγκο. Και αυτό τουλάχιστον 45 λεπτά αφού άνοιξε τα μάτια της. Ναι, πρέπει να απολαμβάνεις το πρωινό ξύπνημα. Ναι, ξέρω. Να το νιώθεις. Κάθε κίνηση που κάνεις πρέπει να την καταλαβαίνεις. Συμπνώνται σε 9 και σηκώνεσαι για τουαλέτες 12. Μια χαρά. Τι γυρνάει αυτό. Α, μαντέλα, να τη δεις όσο τώρα σου καλάνεις. Μπορεί να είναι καιρό της παγίδα αυτό. Όταν μου συμβεί κάτι κακό, ποιον παίρνω τηλέφωνο. Νομίζετε μπλο. Απάντα αυτό που νομίζει. Αμα είναι κακό, δεν παίρνει μαμά. Εμένα παίρνει. Απλά εσύ συμβεί κάτι κακό και δεν έχει χρειαστεί ακόμα να μου πάρει. Α, γιατί δεν το παίρνω εγώ ποτέ τηλέφωνο. Κανέναν μη σωστή απάντηση. Δεν γύρω πραγματικά. Τι θα διάλεγα ανάμεσα στα δύο. Να κάνω like στον εαυτό μου ή να μην φάω για ένα μήνα σοκολάτα. Το ένα ή το δύο. Το δύο. Το δύο. Και η σοκολάτα είναι η ζωή μου, έτσι. Φανταστείτε πόσο πρόβλημα έχω με αυτούς που κάνουν like στον εαυτό τους. Αν είσαι subscriber σωστός, μην κάνεις like στον εαυτό σου. Αν είσαι σωστός subscriber, κάνε σχόλιο από κάτω και πάτα like. Άνετα. Για να και εγώ τη λατρεύω τη σοκολάτα. Ναι, καρδούλα μου. Μπορεί να κλάψω όταν. Πότε. Όταν απλά μπορείς να κλάψεις. Και τώρα πες μου κλάψε, θα κλάψω. Υπάρχει συγκεκριμένο λόγο, μια συνθήκη συγκεκριμένη. Όταν σε τρομάζω. Κάτι λίγο πιο βαθύ ρε Βασίλη. Είπα αλήθεια. Παρακαλώ. Ναι, τρώμε. Επιτέλους. Δεν θα φάμε όμως ακόμα. Στην που δεν έχει τελειώσει το βίντεο. Έτσι φάμε. Δυστυχώς. Τι θα προτιμούσα από τα δύο. Όποιος θέλει κάτι να μου πει να με παίρνει βίντεο κλίση ή να μην πει ο Coca-Cola για 6 μήνες. Τι έγραψες. The second one. Το 2. Για το Θεό με τις βίντεο κλίσεις. Ναι, ναι. Για όνομα ναι, του Θεού. Και γενικά με τα τηλέφωνα για τον Θεό. Στείλε ένα μήνυμα και παίρνει. Σου στέλνω μήνυμα και με παίρνει τηλέφωνο. Γιατί σου στέλνω μήνυμα, δηλαδή άμα ήθελα θα σε έπαιρνα εγώ τηλέφωνο. Και αν υπάρχει πολυπλοκότητα η οποία δεν γράφει. Ναι, πάντως ναι. Λοιπόν, νούμερο 26. Νούμερο 26. Πάμε να πούμε και να φάμε. Γκόμενος τσιγκούνης ή γκόμενος μαμάκιας. Το που ξέρω. Μην γράψεις, το έχω δει εγώ. Τσιγκούνης. Αυτά, Βασίλη, δεν τα διαβάζει άνθρωπος. Αυτά είναι τα γράμματα μου, I'm so sorry. Κανένας εγώ. Καθόλου γκόμενος. Κύκλος θα το κάνω. Το ίδιο, δηλαδή πόντος. Ναι, ναι, προτιμώ. Τι να διαλέξεις ανάμεσα στα δύο, δεν είναι κάτι που μπορείς να απαντήσεις. Όχι ρε, είσαι τρελή. Πάντα είσαι τρελή μου ρε. Πάντα είσαι τρελή μου ρε. Κάτσε κάτω, κάτω μου το κουνήσεις, κάτσε κάτω. Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Για να δούμε πόσο σκότω θα μαζέψει ο νονός. Ο αδερφός μου, γιατί θα νομίζω ότι είσαι ο νονός μου το τέλος. Πάνω από 40. Σε 30 ερωτήσεις. Πώς γίνεται. Όλο τριποντό. Βάλ το αγόρι μου. Βουνό ή θάλασσα. Δύσκολα βαζί. Θάλασσα δες. Ωραία βουνό. Άσχε το παιδί. Βουνό. Εσύ Αλέξανδρε, θάλασσα γιατί το καλοκαίρι περνάμε πολύ ωραία στη θάλασσα που κάνουμε μπάνια. Πονηρός. Θάλασσα. Πόντα στον Αλέξανδρο. Θεώρησα ότι δεν έχεις και στην κοπή για θάλασσα. Πόντα σε μπαίνω. Πότι σε έγινε τώρα σε μένα. Είπα παραλία γιατί σκέφτηκα πόσο ωραία θα περνούσε στην παραλία κι εσύ. Το καλοκαίρι μου αρέσει. Να 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 να. Τι λέει Αλέξανδρο. Παίζω με τα κουβαδάκια και με τα φιαράκια. Τέλειο. Και φτιάχνω και καστράκια. Καλώς. Πρώτα το γάλα ή πρώτα το δημητριακά. Εντάξει, σωστός. Yeah. Δημητριακά. Αυτοί που κάνετε το αντίθετο έχετε πρόβλημα. Πώς υπολογίζετε πόσα δημητριακά θα λέτε. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Σπίτι με πισίνα ή ένα σπίτι που δεν κάνω ποτέ δουλειές. Ένα ή δύο. Λοιπόν, θα ρισκάρω. Θα πάω για τα πολλά λεφτά. Ένα ή δύο μόλις, Βασίλη. Ναι, καλό. Εντάξει, έχασε. Εγώ έβαλα στο μυαλό μου ότι θα είναι πλούσια και θα έχει άλλους να κάνουν δουλειές. Α. Κέρδισα. Το ακούω. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ένα χειροκρότημα για τον ρόλο. Έτσι. Να ακουστούμε και λίγο έξω.
Άρα, γεια σου. Δεν φωνάζουνε. Τελευταία ερώτηση. Ναι. Ποια είναι η χειρότερη μου δουλειά, που όμως είναι μια πανεύκολη δουλειά του σπιτιού μου. Πανεύκολη, αλλά εγώ δεν την κάνω. Στρώσιμο κρεβατιού. Με σφουγγαρίζει. Στρώσιμο κρεβατιού. Είναι χειρότερα το στρώσιμο κρεβατιού. Κοίτα, η μαμά κάνει φασαρία τώρα για να πάμε να φάμε. Δεν έχει καταλάβει. Τι έχουμε. Εδώ έχουμε δουλειά, βγάζουμε λεφτά εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Ναι. Πόσους πόντους. Σταμάτα το να φάμε. Και τους μετράμε. Πρέπει να μετρήσουμε τους πόντους. Ναι. Γιατί μας ενοχλείτε, έχουμε δουλειά. Θέλουμε 5 λεπτά. Δεν μίλησε. Περίμενε λίγο. 3. 1, 2, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, σωστά. 8, 13, 14, 15. Δεν το βρήκες. Δεν το βρήκες. 18. Τι λες μωρέ που είναι μόνο 18. 18. Φέρε το τη σηκώνη. Ναι μωρέ. Μα πια λύσαξε! Το 22 που το φάγαμε, θα κάνεις εσύ μια ερώτηση. Γρήγορα. Τελειώνει. Δεν μπορώ! Γιατί με βρειάζεις! Πόσο καλά με ξέρεις, δεν μπορεί να βρει ούτε μία ερώτηση. Ούτε, δεν μπορώ να βρω ούτε μία που να μην ξέρω. Δεν μπορώ, άσε με, δεν πες μου άλλη ερώτηση. Τι είναι τούτσι, είχας την ψυχραιμένη! Έχουμε φάει μια ερώτηση. Περίμενε, κάνω το κλείσιμο. Έχουμε φάει μια ερώτηση με δική του ιδιότητα. Δεν την. Ναι, που αυτή έκανε τις ερωτήσεις, εγώ την ξέρασα. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, πείτε. Πρέπει να κάνετε subscribe ή αλλιώς εγγραφή. Κουδουνάκι. Οπωσδήποτε σχόλια, γιατί αλλιώς δεν ανεβαίνουμε. Μπράβο. Τα σχόλια ανεβαίνουν. Θα σας απαντάμε κι εμείς από κάτω να γίνετε τζέτζελο. Μπράβο. Αυτά, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Και like. Like οπωσδήποτε. Εντάξει, το like είναι απλό. Είναι ένα. Λοιπόν, αν κάνετε σχόλιο, να κάνετε like, δεν γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, θα σφιλούμε και θα κάνω τώρα bye. Πάμε όλοι μαζί να κάνουμε bye. Bye! Μαζί. Όχι, φιλάκια ρε! Και πάμε bye όλοι μαζί, ένα, δύο, τρία. Bye! Ορμήξτε την μπουζόλα τώρα.